καλησπέρα σας. Τελευταία Τετάρτη του μήνα και όπως πάντα το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, πιστό στη στήλη του νέου λογοτέχνες και ποιητές, παρουσιάζουμε τους λογοτέχνες μας και τους ποιητές, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα κομμάτι αυτό που το αγαπάμε και είναι και ένα κομμάτι που δυστυχώς δεν του δίνουμε πολύ βήμα, ειδικά αυτή η ποιήση που, να μην τι άλλο, ποιήση είναι όλη μας η ζωή. Ποιήση είναι τα πάντα. Και καλεσμένο μου έχω τον καλό μου φίλο, που είναι και φίλος και ίσως να γίνουμε και συνεργάτες, ε? Ποτέ δεν ξέρεις. Τον καλό μου φίλο, αλλά κάτσε γιατί πάλι μετά. Το Θεοχάρη, Θεόφιλο, Θεοχάρης Παπαδόπουλος. Πάει, τα μπέρδεψα. Χάρης, ξέρω. Θεοχάρης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, Θεοχάρη μου. Καλησπέρα και από μένα. Λίγο πιο δυνατά, Θεοχάρη. Καλησπέρα και από μένα. Μπράβο. Θεοχάρη, καλά, δεν λέω ότι η ζωή μας είναι μία ποίηση. Ακριβώς, συμφωνώ σε αυτό. Μπράβο. Συμφωνείς ότι τα πάντα είναι ποίηση, έτσι κι αλλιώς. Το ποίηση βγαίνει από το, είναι από το ρήμα ποιό. Ποιό που? Που σημαίνει κάνω, που σημαίνει κάνω, κάνω, δημιουργώ. Είναι η ποίηση δημιουργία. Α, μπράβο. Δημιουργώ και με τις λέξεις, με τα γράμματα. Ακριβώς, δημιουργία με τις λέξεις. Αλλά λέμε ότι υπό από τι ποιητικός πίνακας είναι αυτός, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή ότι έχει μία αρμονία. Την ποίηση ίσως τη βάζουμε και με την αρμονία. Ναι. Αρμονία, ποίηση πάνε μαζί, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα γιατί μας γαλινεύει. Και αυτό. Αν και η ποίηση δεν γαλινεύει πάντα, μπορεί και να ξεσηκώσει. Αυτό θα έλεγα. Μέσα από το στόμα μου, κύριε Επαναστάτη. Εσύ γράφεις επαναστατικά. Περνάς μηνύματα. Προσπαθώ να περάσω τώρα. Τι πετυχαίνω αυτό. Είναι άλλο θέμα το τι μπορώ να πετύχω. Το ότι προσπαθώ να περάσω, προσπαθώ μερικές φορές, αλλά δεν το κάνω επίτηδες ότι γράφω για να περάσω μηνύματα. Γράφω επειδή νιώθω ότι πρέπει να γράψω έτσι. Μπράβο, βγαίνει κάτι από την ψυχή σου και άθελά σου το περνάς και στους άλλους. Ακριβώς. Για πες μου, μίλα μου για σένα να σε γνωρίσουμε. Πώς έτσι και ασχολήθηκες με το... με την ποίηση. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι μόνο ποιητής, είσαι και κριτικός, έτσι δεν είναι. Μίλα μας για σένα. Ναι. Ξεκίνησα όταν ήμουν πολύ μικρός ακόμα, να γράφω μικρές ιστοριούλες, οι οποίες ήταν όλες ιστοριούλες φαντασίας, που τις έγραφα επηρεασμένος από την τηλεόραση, από τα παιδικά που έβλεπα, περιπετειώδεις ιστοριούλες, και μου ερχόταν στο μυαλό κάποιοι στίχοι και τους προσπαθούσα να τους τραγουδήσω. Με παρέτρεψε λοιπόν ο πατέρας μου, ο οποίος είναι και αυτός ποιητής, να γράψω αυτούς τους στίχους για πρώτη φορά στο χαρτί, και έτσι 7 χρονών έγραψα το πρώτο μου ποίημα. Και σιγά σιγά άρχισα να γράφω, μεγαλώνοντας, και ποίηματα και μικρές ιστοριούλες, διηγήματα. Σιγά σιγά άρχισα να υπάρχει μια, θα έλεγα, πιο συστηματικά, με βάση τα διαβάσματά μου. Ένιωθα μέσα μου ότι ήθελα να γράψω. Ένιωσες λοιπόν το κάλεσμα από μικρός αυτό. Ακριβώς. Ίσως είναι και το αίμα. Νομίζω ότι είναι και το αίμα, αφού μου λες ότι ο μπαμπάς είναι ποιητής. Καλά, ναι, και ένας θείος μου και μια γιαγιά μου που έγραφε. Άρα είναι, ναι, το όχι η οικογένειά σας. Αλλά είναι και ότι αυτό που νιώθω μέσα μου με κάνει να θέλω οπωσδήποτε να γράψω. Για να κάνουμε ένα time out. Ναι. Για να κάνουμε ένα time out. Κύριε Ευστάθη, μπορείτε να πατήσετε για να μας δείτε τώρα online. Τώρα, άμα μπείτε... Γιατί κάνω αυτή τη στιγμή εκπομπή και παρουσιάζω ένα ποιητή, τον κύριο Θεοχάρη Παπαδόπουλο. Δεν μπορείς. Άμα πατήσεις www.nsdv.gr, το νου το αγγλικό το μικρό, το S είναι ένας καλλιτέχνης πάλι, στιχουργός είναι ο κύριος Ευστάθιος.
Ναι, τελεία. Το νου το μικρό, το αγγλικό. Το, ναι, το S. Το σίγμα δηλαδή. Το ταφ το μικρό, το αγγλικό. Και όπως λέμε Νίκο στα ελληνικά, το νι το μικρό, το δικό μας. Ναι, πώς λέμε το Νίκος, το μικρό το νι όμως. Στο το ελληνικό το νι το μικρό. Με νι. Το νι το μικρό, το νι το μικρό, το ελληνικό. Το ελληνικό, ρε παιδί μου, στα αγγλικά είναι αυτά, όλα λατινικά, αλλά στα λόγια να τα καταλάβεις, δεν ξέρω αν ξέρεις αγγλικά. .gr, το G και το R. Για δες βγαίνει. Επειδή τώρα είμαι ζωντανά, όμως να κλείσω, και άμα αυτό... δεν πειράζει. Καλά κάνατε, μας πήραν, μας πήρα χαιρετίσματα, μας ξεσηκώσαν, μας δώσει θετική ενέργεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να κλείσω. Έλεγε. Λοιπόν, είναι οι ακροατές μας, τους λέμε, πώς τους λέμε. Οι ακροατές δεν έχει σημασία, τώρα είναι... Να, λοιπόν, άρα είναι η οικογένεια, όλη η οικογένεια που αγαπάει την ποιήση. Εγώ αυτό βλέπω. Ακριβώς. Και η μητέρα μου που δεν έγραφε ποιήματα, έγραφε παραμύθια. Ας πω αν έτσι έδωσε κάτι και δεν ασχολήθηκε πιο νεαρά. Άρα το έχεις. Το έχεις μέσα στο αίμα σου αυτό. Δεν είναι. Είναι το DNA σου, πιστεύω. Ναι, και έχει πει ο Ρίλη και ο Τεπιτής δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να γράφει. Κάπως έτσι νιώθω κι εγώ. Α, μπράβο. Γράφει συνέχεια και γι' αυτό γράφει και πράγματα που ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τα εκδώσουμε, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχεις γράψει αρκετά. Εκτός την πίεση, δηλαδή εσύ, πόσο χρόνο είσαι πρώτο πολύ, πες μας έτσι. Είμαι 41. Έχω γεννηθεί το 1978. Ναι, δείχνεις μικρότερος όμως. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω ότι δείχνεις για 30. Εντάξει, 10 χρόνια μικρότερος δείχνεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μόνο αυτό κάνουμε, μόνο ποιήση, ασχολιόμαστε με κάτι άλλο ή από αυτό βγάζουμε και τα προστοζήν και αυτά, πώς γίνεται? Δεν βγαίνουν τα προστοζήν από την ποιήση, ούτε καν από το δίηγμα μπορώ να πω που έχω βγάλει μια συλλογή διηγημάτων τελευταία. Δεν είναι μόνο ότι που λένε ότι η ποιήση δεν πουλάει ή το γενικότερα ότι δεν πουλάει τα διηγήματα κλπ. Είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον από αυτό δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, ούτε καν από τις κριτικές λογοτεχνίες, γιατί οι κριτικές είναι τσάμπα, είναι δωρεάν, δεν πληρώνονται. Δεν με πληρώνει κάποιο έντυπο, ας πούμε, για να γράφω. Θέλω και γράφω εγώ. Το κάνω σαν χόμπι. Λοιπόν, αυτό πες μου τώρα, πώς έγινες κριτικός, πώς έγινε αυτό, πας κάπου σε κάποια σχολή, πώς γίνεται κάποιος κριτικός? Όχι, όχι, δεν είναι. Πώς εγώ δηλαδή, αρχίζω εγώ και κρίνω τον κόσμο έτσι, είπα πώς γίνεται αυτό? Όχι. Από πολύ νωρίς είχα ξεκινήσει να γράφω σε ανθρώπους που μου δίναν βιβλία επιστολές, στους οποίες τους έγραφα τι μου έκανε εντύπωση από τα βιβλία τους, τι μου άρεσε κλπ. Αυτό έχοντας διαβάσει και πολλή λογοτεχνία και πολλές κριτικές λογοτεχνίες, πάρα πολλά κριτικά δοκίμια. Ας πούμε, φοβερός κριτικός λογοτεχνίας ήταν ο Βάρναλης, είχε γράψει πέρα από την ποιήση, σπουδαία ποιήση και πολύ σπουδαία κριτικά, πολλές σπουδαίες κριτικές για βιβλία. Ήταν ο Παλαμάς. Άρα κάποιος γίνεται κριτικός από την πείρα του, από την εμπειρία του. Ναι. Τώρα, εκτός από μερικές κριτικές που έχω γράψει και είχαν δημοσιευτεί σκόρπια σε κάποια έντυπα, πολύ λίγες στην αρχή, το 2012 μου κάνανε πρόταση από ένα πόρταλ που ονομαζόταν, μάλλον έχει κλείσει τώρα, Δήμη News, το οποίο έγραφα κριτικές για περίπου ένα χρόνο. Στη συνέχεια μου έκανε πρόταση το βαχικών.gr, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Κάθε τρίμηνο βγάζει τεύχος, κάθε μήνα βγάζει λέσχη ανάγνωσης με προτινόμενα βιβλία και άρχισα να γράφω κριτικές εκεί. Εκτός από το βαχικών.gr, πότε-πότε, όχι μόνιμα, όποτε θέλω εγώ βασικά, γιατί τώρα δεν το κάνω απαραίτητα τακτικά, γράφω στο Κόσκινο, γράφω επί που είναι ηλεκτρονικό, που είναι blog, γράφω στο Fractal, το οποίο είναι site
είναι ιστοσελίδα. Fractal Art, για να το πω σωστά. Γράφω και στο δικό μου blog, το Πόρτες Κλειστές, ένα από τα δύο δικά μου blog, στο οποίο πότε γράφω και κριτικές εκεί. Συγγνώμη. Άρα αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Έχεις εμπειρία γι' αυτό όλα αυτά που 40 χρόνια διαβάζω. Ναι. Από τα 7 μου, 5-6 χρονών άρχισα να γράφω. Άρα είναι η ζωή σου αυτό. Ακριβώς, και πιστεύω ότι ο κάθε ποιητής ο οποίος έχει την εμπειρία, δηλαδή το κάνει αυτό, είναι η ζωή του αυτό, άσχετο αν βγάζει, αν ζει από αυτό ή όχι. Ναι, αυτό θα ήθελα να σου πω όμως. Πώς επιβιώνεις? Έχω δουλέψει σε διάφορες δουλειές και αυτόν τον καιρό μπορώ να πω ότι δεν δουλεύω κάπου, την πάνελος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω σπουδάσει λογιστικά. Δηλαδή, έχω κάτι. Έχεις τα χαρτιά σου, τα πτυχία σου, ναι. Και από εκεί και πέρα, επειδή σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν έχει σημασία για μένα τόσο πολύ. Δεν κατάλαβες τώρα, ναι. Τι θέλω να πω, ότι πάντα, όχι τώρα, δεν είναι τώρα που είναι τα πράγματα δύσκολα. Δηλαδή, αν πούμε ο Σεφέρης, που ήταν από μια οικογένεια λεφτάδες, έτσι δεν είναι. Ναι. Πάρα πολλοί ποιητές ήταν ναυτικοί, Καζαντζάκης, φτωχός. Ναι. Έτσι δεν ήταν. Λοιπόν, και έγραφε εκεί στα. Δηλαδή, κανείς δεν ήταν το κύριο επάγγελμά του να δηλώνει ποιητής. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και ο Βάρναλης και αυτοί που λες τώρα. Ό, δεν ήταν κυριές τους δουλειές αυτές. Ήταν. Σαν χόμπι γράφανε. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχω ασχοληθεί και με τη λογιστική σαν επάγγελμα πάρα πολύ. Α, δεν ασχολήθηκες, ναι, με τη σαν, ναι, λογιστική. Όχι, άλλο θέλω να πω ότι αυτό η ποιήση γενικά δεν λέγεται επάγγελμα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να την πούμε επάγγελμα. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει από αυτό. Ακριβώς. Ούτε όσα βιβλία και να βγάλει. Έτσι, ούτε περισσότεροι πιστεύω που ασχολούνται. Ναι. Και ο συγγραφέας το ίδιο. Τώρα θα μου πεις κάποιοι, αν είναι και πληρώνονται από εφημερίδες που γράφουν. Ναι, και κυρίως για το μυθιστόρημα. Και πάει δημοσιογραφία εκεί, δεν πάει συγγραφή, ναι, έτσι δεν είναι. Δημοσιογραφία και κυρίως για το μυθιστόρημα. Τα best seller που πουλάνε παντού. Ναι, τα best seller. Και πόσο πουλάνε, πόσο θα πουλήσουν. Εγώ δεν έχω δει κάποιον που να έχει γράψει βιβλίο και να έχει πουλητήσει και να κάθεται. Καλά, ναι, αλλά. Δηλαδή το μυστικό που έγινε best seller, ξέρω εγώ, που, ναι, εκδόθηκε, ξαναεκδόθηκε, ξαναεκδόθηκε. Εντάξει, κάποια λεφτά πήραν αυτοί που συμμετείχαν. Αλλά όχι ότι μπορεί κάποιος από τη συγγραφή να γίνει λεφτάς, έτσι δεν είναι. Από όσο ξέρω στην Ελλάδα, ο συγγραφέας ο οποίος είχε ζήσει από το έργο του ήταν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Α. Ο οποίος έγραφε βέβαια και μυθιστορήματα, έγραφε και θεατρικά, έγραφε δηλαδή. Ο Ξενόπουλος, ναι, ζούσε με το έργο του γιατί έγραφε θεατρικά και τα έδινε στο θέατρο. Όχι μόνο θεατρικά, έγραφε και μυθιστορήματα. Ναι, ναι. Κατάφερε δηλαδή και ζούσε από το έργο του. Αλλά ήταν ο μόνος από ό,τι ξέρω. Αυτό. Δεν ξέρουμε, ναι, δεν ξέρουμε άτομα. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό το μαθαίνετε, δεν το ξέρα. Ναι, γιατί και εγώ τροβάζω το μυαλό μου και σκέφτομαι ότι κάποτε έτσι ήταν και οι άνθρωποι του θεάτρου. Του θεάτρου μιλάω, στην τηλεόραση. Ναι. Τώρα βέβαια δεν είναι έτσι πια. Με το μπάσιμο της τηλεόρασης έγινε ένα επάγγελμα με λεφτά. Ενώ πιστεύω ότι αυτά τα καλλιτεχνικά ήταν επαγγέλματα της φτώχειας, γιατί ήταν για αυτούς που το είχαν, για αυτό που είχαν και ταλέντα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αν όταν και υπήρχε το θέατρο, υπήρχαν και τα πραγματικά ταλέντα. Έτσι δεν είναι, σαν ηθοποιοί. Ναι. Όπως, ναι, και η σωστή συγγραφή. Όπως και η σωστή. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτό με την τηλεόραση, με το αυτό, χάνονται τα πραγματικά ταλέντα. Και βγήκανε πολύ. Τι λες εσύ? Ναι, ισχύει αυτό ότι έχουν βγει πολλοί που. Όπως και στα best seller, θα σου πω κάτι. Βιβλία, ναι. Είχε έρθει εδώ Σταυρακάκης, ο εκδότης. Ναι. Και το λέγαμε αυτό. Υπάρχουν best seller που δεν αξίζουν. Είναι δηλαδή αυτό σκουπίδια. Ακριβώς. Και όμως γίνονται. Γίνονται. Τέλος πάντων, πιάνουνε. Είναι σαν τα σκουπίδια που βλέπουμε στην τηλεόραση. Λίγα έργα είναι ωραία. Είναι βιβλία τα οποία δεν διαβάζονται τα περισσότερα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος να τα διαβάσει, δύσκολα θα αντέξει να το διαβάσει μέχρι το τέλος. Και
αντιγράφουν ο ένας τον άλλο, όχι να το βλέψουν. Μια επανάληψη. Την ιδέα, ναι. Μια επανάληψη συνεχόμενη, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο να αρέσει πραγματικά. Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Έχω διαβάσει δύο-τρία. Δηλαδή αυτά τα μηδενά, εγώ δεν παίρνω μυθιστορήματα έτσι. Ξέρεις, αυτά τα. Διαβάζω λίγο από πίσω, ξεκατάλαβα την ιστορία. Δεν με συγκινεί. Και άμα ο άλλος δεν έχει να σου αναπτύξει εικόνες, δηλαδή να διαβάζει και να βλέπει εικόνες, δεν σε συγκινεί πολύ, έτσι δεν είναι. Αυτό ακριβώς. Εγώ όταν διαβάζω. Πιο πολύ μου αρέσει κάποια παραμύθια. Κάποιο παλιό μυθιστόρημα, ας πούμε, ενός σπουδαίου λογοτέχνη. Διαβάζω, ας πούμε, του Γκό για παράδειγμα. Θα προσπαθήσω να. Δεν προσπαθώ, δεν το κάνω εικόνα. Δηλαδή, σαν να το ζήσω, ας πούμε. Σαν είμαι εγώ μέσα. Σαν είμαι εγώ μέσα. Άσχετο αν το διαβάζω και είναι κινητυπωμένο χαρτί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι να σε γνωρίσουμε μέσα από την ποίησή σου, να ξεκινήσουμε με ποίηματα. Ναι. Έτσι, να κουράζουμε και τον κόσμο. Θα διαβάσω. Απλά συγγνώμη. Ορισμένα ποίηματα τα οποία δεν έχουν ακόμα μπει σε βιβλίο. Έχουν δημοσιευτεί. Κοίταξε να δει, ναι. Η εκπομπή με μένα είναι γουρική. Όποιος έρχεται εδώ και διαβάζει, μετά το κάνει βιβλίο, το κάνει. Είναι όμως τα ποίηματα που σχεδιάζω να βάλω σε ένα επόμενο βιβλίο κάποια στιγμή, όποτε βγει. Ωραία. Και θα σκώνω εγώ κριτική και μετά. Ψάξιμο. Ψάχνω να με βρω στο κατακάθι του ποτού, στη στάχτη του τσιγάρου, στη λάσπη που άφησε η βροχή, στην άκρη του δρόμου. Ψάχνω να με βρω σε εκείνους τους παράξενους μποέμ που φιλοσοφούν δίπλα στις πόλεις τα σκουπίδια. Ψάχνω να με βρω στα περιθώρια μέσα στο τετράδιο, στις πιο τσαλακωμένες τους σελίδες. Ψάχνω να με βρω εκεί που με έχω χάσει. Όπου κοντρή που είναι. Λοιπόν. Διαβάζω και επόμενο. Ναι, διαβάζει και το επόμενο. Θα πούμε κάτι ερωτικό. Αν ψάξεις να με βρεις, δεν θα είμαι μακριά. Θα είμαι το λάθος που βιάστηκες να σβήσεις. Ωραίο αυτό. Θα είμαι το χρέος που δεν έχεις ξεπληρώσει. Θα είμαι το όνειρο που μόλις θα ξυπνάς θα έχεις ξεχάσει. Θα είμαι το δάκρυ που δεν πρόλαβε να τρέξει. Το αποτσίγαρο που αναμένω στο τασάκι θα τα αφήνεις. Και εσύ θα λες πως δεν με βρίσκεις πουθενά. Πολύ ωραία. Για πάμε και σ' άλλο. Άλλο. Ο ρόλος. Έπαιξες το ρόλο σου καλά. Τον έζησες. Τον έντυσες με πάθος. Πλήθος σε θαύμασε. Το χειροκρότημα θερμό. Τράνταξε το σανίδι. Και εσύ σκυφτός αποχωρείς. Να βρεις καινούργιο ρόλο. Με νέο πρόσωπο να βγεις. Μην και ξεχάσεις το δικό σου. Αυτό έχει πολύ νόημα. Αυτό μ' άρεσε. Πολύ μ' άρεσε. Βλέπω και απλά και μπαίνεις μέσα στην ψυχούλα του αλλού και εντωμεταξύ και τα δύο τελευταία πάνε κάπου. Ταιριάζουν κάπου. Το επόμενο. Να πούμε άλλο ένα λίγο. Το τηλέφωνο. Χτύπησε το τηλέφωνο. Την άκτικη καρδιά. Το σήκωσε γοργά. Συγγνώμη, λάθος. Πόσες φορές που το τηλέφωνο χτυπά δεν σε ζητάνε. Πόσες φορές έχεις παρασυρθεί. Ώρες πολλές μιλάς με τη σιωπή και περιμένεις ένα τηλεφώνημα, μία φωνή που θα ξεγελαστεί και δεν θα πει συγγνώμη, λάθος. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή διαβάζεις ωραία, ναι. Θα ήθελα να. Δεν θα το διαβάσω όλο, απλά θα κάνω μια αναφορά στη δημητική που σου έγραψε
Η Ελένη Καρασαβίδου που έκανε μια κριτική τιμητική για σένα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ομιλία που έγινε για την παρουσίαση του βιβλίου μου Ξερόχλαδα της Πέμπτης Ποιητικής μου Συλλογής. Και επειδή ήταν μια πολύ όμορφη ομιλία, την έχω κυκλοφορήσει σε βιβλιαράκι. Α, Ελλήνο Λογοτεχνείων. Μπράβο. Και Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ναι, πού είναι εδώ στην Νέα Αθήνα, δεν είναι που. Είναι στην Γενναδίου 8. Μπράβο. Πήγα εκεί, την άλλη φορά ήταν, έκανα μια παρουσίαση πάλι και ένα πείμα. Ναι, είμαι μέλος στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Α, ναι. Α, και από εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους, είπανε θα έρθουν για να δούμε. Είστε μέλος, ναι. Λοιπόν, και η κυρία Καρασαβίδη είναι και εκείνη ποιήτρια. Η Ελένη Καρασαβίδη είναι ποιήτρια, είναι κριτικός λογοτεχνίας. Έχει μιλήσει κάποιες φορές για μένα. Και μου έχει γράψει, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η μοναδική φορά που μου έχει γράψει. Σας έχει ξανακάνει κριτική. Ναι. Μάλιστα. Και να πάρω κάποιο στίχο τώρα από εδώ, έτσι για να πούμε λίγο στη... Να πω ότι η Ελένη Καρασαβίδου αυτό το διάστημα γράφει άθρα στο TVXS. Α, ωραία. Ναι. Να μας τη φέρεις να τη γνωρίσουμε και από κοντά. Εάν μπορέσουμε, γιατί μένει στα Γιάννενα αυτό το διάστημα. Α, εντάξει. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ανίνων. Τρέχεις μέσα στο δρόμο. Κάποιος σε κυνηγά. Υδρώνει το κορμί. Κουράστηκε το βήμα σου. Κάποιος σε κυνηγά. Ποτέ του δεν κουράζεται. Τώρα σε πλησιάζει. Μεγάλος η σκιά του. Νιώθεις την ανάσα του. Άλλο δεν μπορείς να τρέξεις. Τρέμοντας γυρνάς πίσω το βλέμμα και εκπληκτός κοιτάς τον εαυτό σου. Να πω ότι αυτό το ποίημα είναι από την ποιητική σου που κυκλοφόρησε αμέσως μετά τα Ξερόκλαδα. Ναι, αυτό την πρόγνωση καιρού. Ξεροκάβερ, ναι. Από τις εκδόσεις βαρχικών.gr. Τα Ξερόκλαδα ήταν από τις εκδόσεις ΡΕΟ. Μάλιστα. Το ίδιο πριν ποίημα Ξερόκλαδα υπενθυμίζει μια μεγάλη αλήθεια που μου αρέσει κάθε τόσο να επαναλαμβάνεται, πως για να είμαστε άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε ανθρωποκεντρικοί. Σωστό. Αν γενικά ποιητής είναι αυτός που μιλάει εκ μέρους όλων όσων δεν έχουν φωνή, έστω και αν ξεκινάει με την αυτοδικαίωσή του και μεταβαίνουμε μπουσουλώντας προς αυτήν την ωριμότητα. Τότε τα Ξερόκλαδα μεγαλύνοντας και στέκονται απέναντι από όλα τα παλάτια ενός βαθιά ψεύτικου πολιτισμού. Τόσο ψεύτικου που έντυσε με τόσες τρώσεις η ύλη της γύμνιας του. Α, είναι όλα τα κομματάκια, δεν έχει έτσι δυο λογάκια για να έλεγα... Όχι, έχει στο τέλος ποίηματα, το οποίο τα έχω προσθέσει εγώ από τα Ξερόκλαδα και έχει... Ίσως να έχει κάποια ποίηματα μέσα και ολόκληρα, αλλά στο τέλος έχει ολόκληρα που έβαλα εγώ. Αλλαγή. Άφησες γενιά. Άφησες γένια. Α, μου και λέω και εγώ, άφησε γενιά, άφησε μουστάκι. Άφησες γένια. Άφησες μουστάκι. Έβαλες μαύρα γυαλιά. Άφησες μακριά μαλλιά. Πάντα ήθελες να αλλάξεις. Να φτιάξεις νέα ζωή. Δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος. Λάθος προσπάθησες. Άλλαξες πρόσωπο, δεν άλλαξες ζωή. Ωραίο. Το διαβάσετε και ωραία. Εγώ το διάβασα, ωραία, ευχαριστώ. Και είναι η πρώτη ανάγνωση. Αλλά έτσι. Το δωμάτιο. Γέμισε το δωμάτιο γύρω σου στίβες με βιβλία. Πολλά τετράδια. Χιλιάδες σημειώσεις. Όλη μέρα γεμίζεις το δωμάτιο με πράγματα και σου φαντάζει άδειο κάθε βράδυ. Το βάζει, γιατί είναι κενό η ψυχή όμως αυτό το δωμάτιο, ε. Κενό το μέσα μας, αυτό έπρεπε, αυτό που νιώθουμε μέσα μας. Ξερόκλαδα. Πέσαν στο χώμα τα ξερόκλαδα, τα πάτησαν και βγάλανε κραυγή. Στερήθηκαν για μήνες στο νερό, μαύρο το χώμα που μεγάλωσαν. Τώρα που πέσαν στη γη, ψάχνουν μια σπίθα. Να πέσουν μέσα στη φωτιά, να γίνουνε προσάναμα για την καινούρια γένα που θα χυμίξει σαν θεριό τον κόσμο για να αλλάξει. Μ' αρέσουνε. Κάγκελα. Κάγκελα στο παράθυρο, σαν φυλακή. Κάγκελα στην πόρτα. Απ' έξω δυο χοντρά λουκέτα σε κλειδώνουν. Πότε προλάβανε να φτιάξουν τόσα κάγκελα.
την ώρα που κοιμόσουν μακριά και τη ζωή σου άφηνες απ' έξω. Μακάρια την ώρα που κοιμόσουν μακάρια, ε. Ναι. Ναι, μακάρια. Μάλιστα. Α, και εδώ έχει και δύο λόγια για την κυρία Καρασαβίδου που μένει στη, το 72 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συγγραφέας Βόρειου Ελλάδος. Την έχω γνωρίσει. Πού να το ξέρω. Της γενιάς μου είναι. Για σένα λοιπόν, ο Θοχάρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 78. Το βιογραφικό μου το πιο ενημερωμένο είναι στο βιβλίο με τα διηγήματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν να διαβάσω από εκεί. Άμα είναι το βιογραφικό, από εκεί είναι. Καλά. Αυτά εδώ μεταξύ να τα δείξω, μου τα έκανε δωράκι. Με αφιέρωμα, αυτό είναι το βιβλίο με τα διηγήματα, που είναι ευκολοδιάβαστα, θα διαβάσουμε έτσι δύο για να δείτε. Και αυτό είναι που έγραψε η κυρία Καρασαβίδη. Ξέρω εγώ, από εκεί και από εκεί δείχνει, ξέρω εγώ τι κάνω. Ωραία. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο το βιογραφικό σου. Στο πρώτο αυτή. Εδώ, ε. Ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1978 στον Πειραιά. Σπούδασε στη Σχολή Οικονομία και Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής, στο ΤΕΙ Χαλκίδας. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί και έχουν εκδοθεί στη βουλγαρική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ σκόρπια ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα αλβανικά και στα πακιστανικά. Ουρντού. Πακιστανικά, διάλεξε. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή λογοτεχνικά συνέδρια, έκανε την πρώτη του δημοσίευση το 1993, ενώ κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Τα Παράτερα» το 1997, με ένα χρόνο μετά τη γέννηση του γιού. Είναι μέλος των ομάδων ποίηση της εποχής της εκποίησης και ο κύκλος των... Ο κύκλος των. Και ο κύκλος των. Των χαμένων ποιητών, το κόψατε εκεί. Ναι. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών του Ομίλου της UNESCO, Τεχνών Λόγο και Επιστήμων Ελλάδας και της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός. Είναι ιδρυτικό μέλος του νέου πνευματικού κύκλου Καλυθέα, ναι, και του Διεθνής Πολιτιστικού Κέντρου Ανάδρασης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου εξελέγει αντιπρόεδρος, διατηρεί μόνιμη στήλη κρατικού κριτικής βιβλίου στο ηλεκτρονικό περιοδικό αυτό που μας είπε. Διαχειρίζεται τον blog Ποιητικό Σταυροδρόμι και το Πόρτες Κλειστές. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό στην Καλυθέα που γίνεται, τι γίνεται. Πριν πούμε την Καλυθέα, να προσθέσω λίγο κάτι. Επειδή έγινε αφού είχε πάει το βιβλίο προς εκτύπωση και άρα δεν μπορούσα να το προσθέσω πλέον. Έχουμε μεταφραστεί και στα ισπανικά. Α. Σε ένα περιοδικό τώρα, το Ars Poetica που βγήκε πρόσφατα σε έντυπη μορφή. Πολύ ωραία. Μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Την Καλυθέα. Για την Καλυθέα, ναι. Ναι. Η Καλυθέα, στο, υπάρχει ένα εντευκτήριο. Είναι παλιό σπίτι του Γιάννη του Χατζίνη, του κριτικού λογοτεχνίας Γιάννη Χατζίνη, το οποίο το λέμε για συντομία Χατζίνιο. Εκεί ξεκίνησαν κάποιες ποιητικές βραδιές αρχικά. Και εγώ πήγαινα τότε, θυμάμαι, έφηβος ακόμα, όταν πήγαινα σχολείο δηλαδή στο Λύκειο, είχα ξεκινήσει να πηγαίνω εκεί και να παγγέλω ποίηματα, παρόλο που δεν είμαι καλή θεάτης. Το 2000, που κι εγώ ήμουν απλό 22 ετών και υπήρχαν διάφορα άτομα που το θέλαμε, ιδρύσαμε το νέο πνευματικό... Το 2022 ετών. Ναι. Εγώ πώς ήμουν το 2000. Ιδρύσαμε το νέο πνευματικό κύκλο Καλυθέας. Ο νέος πνευματικός κύκλος Μέδρα το Χατζίνιο ξεκίνησε εκείνη το 2000. Μέχρι το 2002 πήγαινα συνέχεια, το τέλος του 2002 πήγαινα συνέχεια. Δηλαδή κάθε Πέμπτη που έκανε εκδηλώσεις ήμουν εκεί. Μετά για ένα διάστημα αποτραβήθηκα από όλες τις λογοτεχνικές εκδηλώσεις και ξαναγύρισα το 2009 πάλι να ασχολούμαι. Γιατί έτσι. Αυτό είχα μια απογοήτευση από την άποψη του ότι έβλεπα ότι όλοι οι λογοτεχνικοί χώροι, που ήξερα εγώ μέχρι τότε τουλάχιστον, συγκλώνονταν και είχαν όλο ηλικιωμένους ανθρώπους, δεν έβλεπα, δεν έβρισκα κανένας ανθρώπους.
Πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, από το 9 και μετά που ξαναγύρισα σε διάφορους χώρους, άρχισα να βρίσκω και νεότερα άτομα και νεότερες ομάδες και μου έδωσε αυτό το έρευνα να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο. Απλά στο Χατζίνιο τώρα έχω πάει ελάχιστες φορές από τότε, γιατί είμαι σε διάφορες ομάδες και δεν έχω και τον χρόνο πλέον να ασχοληθώ. Πού είναι αυτό το Χατζίνιο, σε ποιο μέρος είναι? Το Χατζίνιο είναι στην Καλυθέα. Ναι, πού είσαι? Η οδός είναι Τζαγκροτάκη 118, αν δεν κάνω λάθος. Πού κοντά στην Καλυθέα, παιδί μου, είναι που είναι το ποτάμι. Ναι. Εκεί κοντά. Από το σταθμό της Καλυθέας είναι πιο κοντά. Ναι. Από τη Σιβητανίδου, περνάμε το ποτάμι και μετά βγαίνει στον απάνω. Α, ωραία. Όταν θα γίνει, μας πεις να έρθουμε, γιατί είναι κοντά. Αυτό γίνεται κάθε Πέμπτη. Νομίζω ότι φέτο ξεκινάει, νομίζω, Οκτώβρη ή κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή δεν είμαι πλέον, δηλαδή δεν πηγαίνω εγώ πολύ, αυτό το ξέρουν καλύτερα άλλοι που πηγαίνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορεί και να μην ενημερωθώ από την πρώτη εκδήλωση. Γιατί κάνω δικές μου, κάνω τις σπιτικές αγρυπνίες για παράδειγμα που μπορούμε να μιλήσουμε. Για μίλησέ μας για τις σπιτικές αγρυπνίες που κανονίζεις στον Πειραιά, γίνονται? Όχι, όχι, καμία σχέση. Για πες μας. Πρώτα απ' όλα, δεν ξεκινήσα από μένα, ξεκινήσα από τον Αλέξη Στοδάρα, που είναι μέλος της ομάδας ποίησης στην εποχή της εκποίησης. Και αργότερα τις πήρε και η υπόλοιπη ομάδα. Τις έχουμε, είναι τώρα ο πέμπτος χρόνος που ξεκινάει, σήμερα ξεκινάμε. Γίνονται κάθε Τετάρτη στις 9 ώρα το βράδυ και γίνονται στην πύλη 82, που είναι, είναι στην οδό κεραμικού 82, στο κεραμικό. Α, στο κεραμικό, πύλη 82 είναι η οδός. Πύλη 82 λέγεται ο Πολυχώρος. Ο Πολυχώρος. Ναι, ο Πολυχώρος που γίνονται οι αγρυπνίες. Η οδός είναι κεραμικού 82. Κεραμικού 82, πρέπει να το σημειώσω. Α, ωραία. Λοιπόν, κάθε άρα, δεύτερη Τετάρτη είμαστε θα εκεί. Ξέρετε, κάθε δεύτερη Τετάρτη είναι στο κεραμικό 82, πύλη 82. Να. Α, άρα κεραμικό 82, πύλη 82, όλα 82 είναι. Να ενημερώσω ότι και απόψε θα γίνει και μάλιστα απόψε. Σήμερα ξεκινάει για το Σεπτέμβριο, για τη σεζόν 2019-2020, ξεκινάει στις 9 η ώρα, πηγαίνει μέχρι τις 12. Περίπου, μέχρι 11.30-12 παρά. Μέχρι 11.30-12 παρά. Σήμερα θα είναι ελεύθερο το βήμα να απαγγείλουν όσοι θέλουν. Mm-hmm. Με την ομάδα ποιήσης, εποχή της εκποίησης, αλλά και όποιος άλλος θέλει. Επίσης, κάθε ποιητική αγρυπνία θα παρουσιάζουμε δύο ποιητές, οι οποίοι διαβάζουν μέχρι 10 ποιήματά τους, αν δεν είναι πολύ μεγάλα. Και μετά το ανοίγουμε και διαβάζει όποιος θέλει. Ποιήματα δικά του. Να σου πω κάτι, εγώ πρέπει να έρθω εκεί για να φέρνω ανθρώπους να έρχονται εδώ. Και σήμερα μπορείτε να έρθετε, αν θέλετε. Πού να πρωτοπάω σήμερα? Σήμερα, τώρα που είπαμε και αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι στο Θέατρο Βράχων οι Κρήτες, η Ένωση Κρητών Νέα Σμύρνης, μαζί με τους Παλαιστίνιους, κάνουν ένα αφιέρωμα. Ο χορός μας ενώνει και είναι δωρεάν η είσοδος. Και βέβαια θα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Ξεκινάει 8 η ώρα, θα τελειώσει 8.30 με 10.30, 11. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να βρεθούμε να πάμε εκεί. Εγώ δεν ξέρω τώρα, να πάω εκεί, να πάω στην ποιήση, να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ γιατί έχω σκοτέψει 6 ώρα. Εγώ θα πω μπορεί να κάνω την τρίτη επιλογή. Εγώ θα πω την αστυνομία. Γιατί ποιήση. Εγώ ταυτίνω. Τι θα κάνεις? Όσο ερωτημένος με την ποιήση, εγώ θα πω την αστυνομία. Θα πα την αντιποίηση, εσύ. Εγώ θα πω έτσι κι αλλιώς, αλλά θα πω την αλλιώς την ποίηση. Βέβαια. Ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω κάτι. Εγώ το παθαίνω αυτό γιατί και εγώ γράφω. Και εγώ παρατηρήσω τον εαυτό μου. Είμαι, ξέρω εγώ, τώρα μέσα στο λεωφορείο και κάτι σκέφτομαι. Θέλω να το γράψω. Και πάω σπίτι και μετά πέφτω. Δηλαδή δεν μπορώ. Πώς να σου το πω. Και γι' αυτό βέβαια είμαι με ένα μπλοκάκι μέσα. Δηλαδή, άμα δεις, έχω όλο χαρτάκια μέσα στην τσάντα μου που γράφω έτσι κάτι υψηλό πραγματάκια. Εγώ πήγα ποτέ... να ξυπνήσω το βράδυ και να γράψω. Εγώ, μπράβο, σου έρχεται στον ύπνο σου. Κάποτε ναι, κάποτε που ήμουν πιο μη αγχωμένη, ναι, τώρα δεν είμαι τόσο. Τώρα πρέπει να οργανωθώ, να μπω σε ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω. Θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα και τα έχω κάνει από κούμπες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το διήγημα που θες να μας διαβάσεις. Να ναι. Διαβάσω εγώ από εδώ
και μετά να διαβάσεις εσύ ή να μας διαβάσεις εσύ και μετά εγώ να διαβάσω αυτό το «Η ανηφόρα μιας ζωής». Θα έλεγα ότι κυρίες προηγούνται πάντα. Τι ζώδιο είπαμε ότι είσαι? Υδροχός. Σαν και εμένα είσαι. Πότε γεννήθηκες δηλαδή? Γενάρη, 29 Ιανουαρίου. 29 Ιανουαρίου. Μάθε λοιπόν ότι είσαι στο δεύτερο δεκαήμερο που αρχίζουν πολύ θετικές αλλαγές. Και όταν λέμε θετικές αλλαγές από σπίτι, από περιοχή που μένεις, από δουλειά, από επάγγελμα, δηλαδή ριζικές αλλαγές. Αλλά προς το καλό. Καταλαβαίνεις. Και θα δεις πράγματα, μπορεί να σε ξυνήσει κάτι, να τσακωθείς με κάποιον για να στεναχωρηθείς, αλλά αυτό να είναι κάτι που είναι για σένα πολύ καλό. Εντάξει, εγώ είμαι του τρίτου δεκαήμερου, εγώ αργώ πιο μετά από σένα έρχονται οι καλές οι αλλαγές. Αλλά θα έρθουν που θα πάνε. Και μια και μιλάμε και για αλλαγές και μιλάμε και για αυτά, για τους υδροχόους, να μιλήσουμε για την ανηφόρα μιας ζωής. Η ανηφόρα μιας ζωής είναι αυτό το μικρό διηγηματάκι. Έδειχνε γύρω στα 25, αλλά μπορεί να ήταν και νεότερος. Η ταλαιπωρημένη του όψη, φανέρωνε άνθρωπο που είχε περάσει πολλά. Όταν ήρθε στην Αθήνα είχε μόνο μια μικρή βαλίτσα με όσα μπορούσε να περισσώσει. Αχμέτ από Πακιστάν. Έτσι είχε συστηθεί στην Κρέτα, την Αλβανίδα που γνώρισε πρόσφατα. Όμορφη δεν θα την έλεγες, ούτε άσχημη. Ένα μέσο όρος. Δεν βλέπω καλά τώρα, ζητώ συγγνώμη, ναι, γιατί δεν βλέπω, μάλλον είναι περιρρεσβιοπία και δεν θέλω να το παραδεκτώ. Τον βοήθησε με τα ελληνικά που ήξερε, το έμαθε και μερικές λέξεις, έτσι για να καταλαβαίνει τι του λέγανε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ο Αχμέτ ήταν να βρει δουλειά. Πήγε κάπου που ζητούσανε γερούς άντρες, χαμαλίκι. Σκληρή δουλειά. Η αμοιβή 2 μήνες μετά και μικρή, ίσα που θα έφτανε. Τη δέχτηκε τη δουλειά. Θα άντεχε. Θα ζούσε με τα λίγα. Πέρασαν 2 μήνες και ήρθε η μέρα να πληρωθεί. Το αφεντικό του έδωσε τα μισά. Αυτά και βλέπουμε, του είπε. Δεν πάνε καλά οι δουλειές. Μα αφεντικό, έχω εκεί δουλέψει πολύ, τόλμησε να πει κι αυτός. Αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Μήπως υπογράψαμε συμβόλαιο. Τι να κάνει. Πού να διαμαρτυρηθεί. Έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε. Πηγαίνοντας να βρει την Κρέτα το ίδιο βράδυ, ο Αχμέτ είδε κάτι που τον έκανε να αλλάξει δρόμο. Ήταν η συμμορία με τα μαύρα ρούχα και τα ξερισμένα κεφάλια. Κάθισε σε μια γωνιά και περίμενε να φύγουν. Από μακριά ακούγονται φωνές και βογκητά. Κάποιον έδερναν πάλι. Όταν βεβαιώθηκε ότι έφυγαν, βγήκε από τη γωνιά του και προχώρησε. Βρήκε την Κρέτα, σε κακά χάλια. Του είπε ότι την είχαν δείρει και ότι θα τη σκοτώναν αν δεν φοβόντουσαν τους περαστικούς. «Εκώ πάει αστυνομία», είπε Αχμέ. «Όχι», είπε εκείνη έντρομη. «Θα σε πιάσουν και θα σε διώξουν από τη χώρα αν σε βρουν χωρίς χαρτιά. Άσε που μπορεί και να σε δείρουν». Την είδε να κλαίει. Τη λυπήθηκε και την πήρε αγκαλιά. Ένιωσε κάτι να ραγίζει μέσα του. Και η αγκαλιά του αποστοργική έγινε ερωτική. Η Κρέτα αφέθηκε στον αγκαλιάσμα και τα χείλια τους ενώθηκαν. Από τότε ξεκίνησαν να προχωράνε μαζί στην ανηφόρα της ζωής τους. Λοιπόν, τόσο μικρό, με τόσες πολλές εικόνες. Μία σελίδα με πάρα πολλές εικόνες. Αμέσως μπήκαμε μέσα στον Αχμέτ, καταλάβαμε ότι ήταν η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, και βέβαια τέλειωσε έτσι ερωτικά και ρομαντικά, για να μην τελειώσει με την απογοήτευση, ότι και αυτά τα δύσκολα χέρι-χέρι μαζί θα τα καταφέρουμε. Ακριβώς. Ένιωσα συγκίνηση, ρίγος, ένιωσα ένα ρίγο, δηλαδή ένιωσα την αδικία, την αγωνία αυτού του ανθρώπου που θέλει να πληρωθεί και δεν μπορεί, και το ρομαντισμό, μου βγήκε και το ρομαντικό, δηλαδή δεν με έκλεισε
Με στεναχώρια, δε, με κλείσεις με χαρά. Πολύ όμορφο. Παιδιά, μια σελίδα. Πόσες εικόνες σας έβγαλε. Δηλαδή πραγματικά, ε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο Θεοχάρη, μα να σου πω κάτι. Έχεις του Θεού τη χάρη. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Πάμε σε κάτι. Αυτό ήταν λίγο βαρύ σαν... Ναι, αλλά ήταν ωραίο. Ακριβώς, γι' αυτό θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Πάμε σε κάτι πιο, ναι. Εκδρομή στο Λουτράκι. Α, αυτά είναι. Σαββατοκύριακο, μέσα στο κατακαλό καιρό. Τι πιο όμορφο από μια εκδρομή στο Λουτράκι για μπάνιο. Πεντακάθαρη, τεράστια παραλία. Γκουχ γκουχ, το απόγευμα γεμάτη σκουπίδια. Εστιατόρια, με υπέροχο φαγητό. Ανάκριβα. Καφετέριες, δίπλα στη θάλασσα. Ξεπλώστρα με ομπρέλα, επίσης πανάκριβη. Και να βαγωσώσεις, ώστε να νιώθεις πάντα ασφαλής. Οι περισσότεροι κάνουν καμάκι στην κόμενα από δίπλα. Μπορεί και να μην δουν ότι πήγες. Εκδρομή στο Λουτράκι λοιπόν. Και ο πάτερ φαμίλιας πήρε το αμάξι, φόρτωσε τη γυναίκα του, δυσευτυχισμένη που θα πήγαινε για μπάνιο και θα έβλεπαν όλες το παλιό μπικίνι τελευταίας μόδας, αγορασμένο κατευθείαν από ένα καλάθι στο μοναστηράκι. Τη μικρή Λένα που ακόμα δεν πήγαινε σχολείο, πάλι θα την κυνηγούσε σε όλη την παραλία, και το Γιωργάκι που είχε αρχίσει το σχολείο μαζί και τις απορίες. Μπαμπά, τι είναι αυτό? Μπαμπά, τι είναι εκείνο? Μπαμπά, τι σημαίνει κερατάς? Να σε ρωτάει τι είναι κοιλότα και να μην ξέρεις τι να το απαντήσεις και να τρέμεις μην ρωτήσει τίποτα χειρότερο ή μήπως το ξέρει ήδη και σε ρωτάει για να δει πόσα αντιδράσεις και τι δικαιολογία θα βρεις. Η οικογένεια μπήκε στο αμάξι. Ξεκίνησαν χωρίς απρόβλεπτα. Πέρασαν τα πρώτα διόδια. Λίγο αργότερα ο Γιωργάκης, που μέχρι τότε δεν είχε ανοίξει το στόμα του, έκανε την πρώτη, ευτυχώς ανώδυνη, ερώτηση. Μπαμπά, τι είναι αυτά τα άσπρα στρογγυλά εκεί κάτω? Είναι τα διελιστήρια της Ελευσίνας, απάντησε ο μπαμπάς και άρχισε ένα υπέροχο οικολογικό κήρυγμα, καταλήγοντας ότι τα διελιστήρια είναι πολύ επικίνδυνα για την ατμόσφαιρα και προκαλούν μεγάλο κακό στους ανθρώπους. Ο Γιωργάκης άκουγε με προσοχή. Του άρεσε τα λόγια του πατέρα του, αλλά αυτή η λέξη διελιστήρια πολύ ζώρικη, ρε παιδάκι μου. Πρωί Δευτέρα στο σχολείο και ο δάσκαλος έβαλε έκθεση με θέμα. Πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο? Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στο σπίτι του, ο δάσκαλος πήρε να διαβάσει την έκθεση του Γιωργάκη. Το Σαββατοκύριακο πήγαμε με τους γονείς μου και την αδελφή μου στο Λουτράκι για μπάνιο. Στον δρόμο περάσαμε και από τα δηλητήρια της Ελευσίνας, που τα λένε έτσι επειδή λερώνουν την ατμόσφαιρα και είναι πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Δηλητήρια δεν έχει και άδικο, σκέφτηκε ο δάσκαλος και συνέχισε το διάβασμα της έκθεσης. Εδώ τώρα, ωραίο. Αυτό πάλι είναι έτσι ένα ευχάριστο, ένα παραμυθάκι, ένα που βγαίνει ένα νόημα όμως, ότι ναι, αλλά τι κάνουμε για τα δηληστήρια. Ακριβώς, υπάρχει και μια οικολογική... Βγαίνει ένα ερώτημα, ναι. Και τι κάνουμε τώρα. Και ζούμε με αυτά και δεν μπορούμε και χωρίς αυτά και τίποτα δεν γίνεται χωρίς το πετρέλαιο, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται χωρίς το πετρέλαιο, γιατί δεν έχει, γιατί τα συμφέροντα είναι το πετρέλαιο. Δεν έχει ακόμα, δεν έχουν ασχοληθεί με τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας ή όπου έχουν ασχοληθεί τουλάχιστον έχουν με λάθος τρόπο. Αυτό. Εγώ πήγα στην Τουρκία και είδα ότι αμύωτα οι άλλοι τους ανεμόμυλους και αυτά τα εκμεταλλευόντουσαν όλα αυτά. Τα φανάρια ήταν με ηλιακή ανέργεια, όλα αυτά. Τα... Ναι, έχω ταξιδέψει κι εγώ. Τι άλλο, έχεις κι άλλο κάτι από εκεί κάτω, ένα βιβλιαράκι, τι είναι αυτό? Αυτό να το δείξω κι είναι εγώ. Κι άλλο ένα από κάτω. Να δείξουμε αυτό. Από όλο αυτό το ζηλεύω τα βράχια, είναι η τελευταία ποιητική μου συλλογή. Α. Ποιόμουν. Επίσης, αν θέλουμε να το δείξουμε και αυτό μια φωτόφερα. Ναι. Και αυτό είναι... Και από την προηγούμενη ποιητική συλλογή μου. Να μας πεις και από αυτά μερικά, έξυπνες βόμβες. Έξυπνες βόμβες και είναι χαϊκού. Τι χαϊκού δηλαδή? Χαϊκού είναι ένα είδος που αναπτύχθηκε πρώτα απ' όλα στην Ιαπωνία, αλλά τώρα συνηθίζεται πολύ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι τρίστιχα, μετρημένα, οι συλλαβές, πέντε συλλαβές στην πρώτη, 7 στο δεύτερο στίχο και 3 στο τρίτο.
συγγνώμη, και πέντε στον τρίτο. 5-7-5. Φιλί τη ζωή. Λέγαν το φιλί τη φαρμακού. Των φαρμάκων. Τα χείλη βοηθά μισά ανοιχτά προσμένουν. Α, είναι έτσι, είναι. Ένας από τους πιο γνωστούς ποιητές που έγραψε χαϊκού είναι ο Σεφέρης, που έγραψε 16, τα έλεγε 16 χαϊκάι, το λεγόντουσαν ακόμα. Να σου πω κάτι, έχω την κυρία Βερονίκη Δηλακούρα που μου είχε κάνει, είχα γράψει και μου είχε πάρει έτσι 2-3 και τα είχε κάνει έτσι. Εκείνη γράφει, την ξέρεις την κυρία Βερονίκη. Είναι καθηγήτρια. Ξέρω από διαδικτυακά. Ναι, είναι πολύ καλή, είναι δασκάλα. Με εκείνη εγώ άρχισα να γράφω. Εγώ σχεδιάζω στο μέλλον να κάνω κι άλλη μια σύλλογη με χαϊκού κάποια στιγμή. Αλληλεγγύη, την ψάχνω στις μέρες μας, άγνωστη λέξη. Έξυπνες βόμβες με ακρίβεια ευστοχούν, τρεις μόνο στίχοι. Φωνάζουν γκολ, ξεχνάω τη φτώχεια μου που μεγαλώνει. Φωνάζοντας γκολ, ξεχνάω τη φτώχεια μου που μεγαλώνει. Α, κάτσε ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δηλαδή λέμε μια πρόταση και από κάτω την αναλύω. Όχι, είναι τρίστιχο. Δηλαδή ματαιότητα, μολόχρυσους σταυρούς, στυλίζουν τάφους. Στολίζουν τάφους. Στολίζουν. Πρέπει να βγει ένα νόημα με μετρημένους στίχους. 5 στον πρώτο, στο 5 συλλαβές, 5 στον πρώτο στίχο, 7 στο δεύτερο και 5 στον τρίτο. Να βγει το 5-7-5 και να βγει ένα νόημα. Οι Ιαπωνέζοι συνήθως που γράφαν χαϊκού, ο Μπασό, ο Ίσα, γράφανε, τα περισσότερα που γράφανε, περιγράφανε τη φύση. Αλλά αυτό έχει αλλάξει τώρα, έχουν εξελιχθεί τα χαϊκού. Μάλιστα μπορεί κάποιος να διαβάσει και ένα άνθρωπο που γράψει τα χαϊκού, το οποίο το ονομάζω. Μ' αρέσει αυτό, εγώ το έχετε ακούσει έτσι, είναι ωραίο, για μίλησε μας γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι από ό,τι έχω γράψει ένα άνθρωπο, λέγεται χωρίς κίγκο, λίγα λόγια του κοινωνικού χαϊκού, το οποίο όπως μπορεί να το βρει στο blog Στίγμα Λόγου της Χριστίνας Μεραδάκη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το χαϊκού ξεκίνησε όπως είπα τη Ιαπωνία. Με αυτό, δηλαδή, χαϊκού στα Ιαπωνέζικα σημαίνει αστείο στίχος. Γιατί αυτά γράφανε σατυρικά. Στη συνέχεια άρχισα με τους κύριους εκπροσώπους, το Μπασό και το Μίσα και πολλούς άλλους στη συνέχεια, να γράφουν, περιγράφανε τη φύση. Γιατί ήταν ποιητές που ήταν γύρω από τον Αυτοκράτορα και το μόνο που τους απασχολούσε ήταν η φύση. Όταν όμως το χαϊκού πέρασε στην Ευρώπη και πέρασε και στην Ελλάδα, είπα ότι ο Σεφέλης έγραψε, ας πούμε, αν δει κανείς και το Σεφέλα και πολλούς που γράψανε πολύ με τα χαϊκού, θα βρει ότι τα χαϊκού που γράφονται σήμερα είναι περισσότερο κοινωνικά. Και... Συγγνώμη, άμα πατήσω τώρα στο ίντερνετ Σεφέλης χαϊκού θα μου βγάλει, λες τίποτα. Χαϊκάι, γιατί τότε ακόμα στην Ελλάδα τα λέγανε χαϊκάι. Με το τίτλος είναι 16 χαϊκάι. Θυμάμαι ένα του Σεφέρη που να μαζεύει τα 1000 κομματάκια του κάθε ανθρώπου. Σταμάτα τώρα γιατί μου βάλες ιδέα. Τι είναι αυτό. Α. 16 χαϊκού υπήρξε μια και γλώσσα για να δούμε τι λέει. Στάξε στη λίμνη μόνο μια στάλα κρασί και σβήνει ο ήλιος. Ναι, αλλά αυτός κοίτα πως το έχει. Το έχει σαν ένα. Ναι, και τα έχει μαζεμένα γι' αυτό. Και, δεν τα... και μερικά δεν τα έχει μετρήσει και στο στίχο από ό,τι ξέρω. Γιατί κάνει σαν και δεν πεις ορισμένα. Ναι, δεν πρέπει να το έχει έτσι. Ναι. Τούτη η κολόνα έχει μια τρύπα. Βλέπεις την Περσεφόνη. Βουλιάζει ο κόσμος. Κρατήσου. Θα σε αφήσει μόνο στον ήλιο. Γράφεις, το μελάνι λιγόστεψε, η θάλασσα πληθαίνει. Άρρωστη ερήμη, δεν έχεις μάτια, τα φίδια που κρατούσε το τρώνε τα χέρια. Α, δεν έχεις μάτια, τα φίδια που κρατούσε τις τρώνε τα χέρια. Σωστό αυτό, ωραίο αυτό. Α, αυτό το στιχάκι το αφιερώνω σε μία στη δουλειά. Θα της το πω αύριο. Δεν έχεις μάτια, θα πω τα παιδιά που κρατούν. Κάτι ξέρω. Πού να μαζέψει τα 1000 κομμάτια του ο κάθε άνθρωπος αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Το Διάκη τι έχει, βάρκα γράφει Κίκο. Γυμνή γυναίκα, το ρόδι που έσπασε ήταν γεμάτο αστέρια. Δεν μ' αρέσει όμως, δεν μου κάνει κλικ. Α, διαβάσω ένα δικό μου. Τα δικά σου μου κάναν κλικ. Που θέλω. Ωραία εξώφυλλα έχεις. Να το πω. Να με. Επικίνδυνη η σκηνή του έρωτα. Σωστό. Και εγώ θα σκαντέρω. Έτσι. Μου σε ρωτιάρεις όμως, ε. Υδροχώς. Λοιπόν, και υδροχώ είμαστε κεφαλικά άτομα, δεν είμαστε πρόστιχοι, ε. Λοιπόν, ζηλεύω τα βράχια. Αυτό είναι καινούργια σου. Αυτή η τελευταία που έχω βγάλει, τώρα που βγάλει το έβγαλε το 2018, από τις εκδόσεις Μανδραγόρας. Τελευταία ποιητική συλλογή μέχρι σήμερα. Και αυτό πότε βγήκε. Η συλλογή είναι γεμάτη, λοιπόν, με ψέματα πολλά, βγήκε το 2019. Α, τώρα. Γι' αυτό λέω τελευταία ποιητική συλλογή. Α. Ναι. Άρα τώρα τελευταίο όλο βγάζεις. Ναι. Και ωραία φωτογραφία αυτή. Για το ζηλεύω τα βράχια δεν θέλω να διαβάσω κάτι. Βέβαια, τώρα θα το διαβάσεις. Τώρα, περίμενε, έχω χρόνο. Έχω 20 λεπτά και έτσι. Καλά, ναι. Να διαβάσω τη φυλακή εγώ. Ναι. Σε βάλανε στη φυλακή. Έκλεισε η πόρτα. Όρμησε σκοτάδι. Το έγκλημά σου. Γύρεψες να μην πεινάσει κανένας. Πιάνεις τα κάγκελα με οργή. Πέφτεις στα γόνατα. Δακρύζεις. Μη σκύβεις. Κράτα ψηλά το κεφάλι. Να σηκωθούν κι οι άλλοι. Να γκρεμιστούν οι φυλακές του κόσμου. Μια χαρά. Είναι απλός, λιτός και άμεσος. Πολύ ωραίος. Για πες. Μια κουβέντα. Στο τραπέζι ένα σημάδι, σαν πληγή. Τα πιάτα σπάσανε, ράγισαν τα ποτήρια. Τα βλέμματα παγώσανε, τρεμπούλιασαν τα χείλη. Τόσο δυνατή, τόσο βαριά. Σεισμός που τράγκατσε το σπίτι. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Για φέρε να διαβάσουμε κι άλλα από εδώ. Ή να πάμε σε ένα διήγημα. Όπου θέλετε βάζει. Μ' αρέσουν και αυτά που είναι μικρά. Γιατί ξέρεις κάτι, είναι μικρά, αλλά είναι... The Night Stand, ανοιχτά. Three nights. Τρεις νύχτες δηλαδή. Ναι. Τρεις νύχτες για μια νύχτα. Ακριβώς. Για πάμε σε αυτό, είναι ωραίο. Λοιπόν, θέλω να με συγχωρέσετε, γιατί εγώ το κάνω πρώτη ανάγνωση, ε. Ο Νίκος ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους άντρες στη σεξουαλική του σταδιοδρομία. Ήδη από την εφηβεία του ήταν ο γόης του σχολείου και όλα τα κορίτσια ήθελαν να του κλέψουν ένα φιλί. Στα φοιτητικά του χρόνια γινότανε χαμός. Οι καλύτερες φίλες τσακωνόντουσαν για χάρη του. Ο Νίκος ήταν πια 30 χρονών. Είχε συνάψει συνολικά 12 ερωτικές σχέσεις που είχαν κρατήσει από ένα μήνα οι μικρότεροι μέχρι μερικά χρόνια μεγαλύτεροι και άπειρους έρωτες της μιας βραδιάς. Τα περίφημα online star, αυτά δεν τα μέτραγε. Ήταν τόσα πολλά που σίγουρα θα έκανε το λογαριασμό. Όλες οι σχέσεις του είχαν τελειώσει με τον ίδιο τρόπο. Η μόνιμη σχέση του τον έπιανε με τη σχέση της μιας βραδιάς. Και απορούσε που δεν είχε πάρει είδηση. Τα κέρατα που ήταν μεγαλύτερα από εκείνο του Ρούντφολ, του Τάραντου, του Άι Βασίλη. Οι φήμες λένε ότι μια κοπέλα που τα είχε 9 μήνες μαζί του, τον ζάκωσε στο κρεβάτι με 2 20χρονες φοιτητριούλες. Ώσπου στα 30 του χρόνια προέκυψε το πρόβλημα. Ενώ το On Night Star ήταν σχεδόν καθημερινά, ο Νίκος είχε να κάνει κανονική σχέση με γυναίκα για έναν ολόκληρο χρόνο. Είχε κολλήσει στις 12. Ο αριθμός 13 δεν έλεγε να φανεί. Ο Νίκος είχε αρχίσει να ανησυχεί. Εκεί που δεν ήταν προληπτικός έγινε. Όταν είχε 13 μήνας δεν τολμούσε να την πέσει σε γυναίκα. Πούλησε το δίσκο με το μήνας έχει 13. Της Βέμπο και...
και το παλαμπούρι εδώ μας. Όταν είχε 13 ο μήνας, δεν τον... ναι, πούλησε και το Ισβέμπο το... ο μήνας έχει 13. Και όταν το πετύχαινε στην τηλεόραση, στην παλιά ελληνική ταινία, Τρίτη και 13, άλλαζε κανάλι. Έσβησε από τον υπολογιστή του όλο το σύριαλ Παρασκευή και 13, που είχε και τόσο κόπο, ναι, με το τόσο κόπο να το κάνει υπομονή να κατακατεβάσει. Ωστόσο, ένα βράδυ ο αριθμός 13 εμφανίστηκε. Γνώρισε μια κοπέλα που από την πρώτη ματιά κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για άτομο που θα έφευγε με την πρώτη βραδιά. Όμορφη κοπέλα και καλός χαρακτήρας, Βάσο την έλεγε. Ό,τι έπρεπε για να προσθεθεί στις μεγάλες κατακτήσεις του. Όμορφη πως ήταν, το στυλάκι του το είχε, η εμπειρία έτρεχε από τα μπατζάκια, το έριξε το κορίτσι. Ύστερα από 2-3 ραντεβού κατέληξαν στο κρεβάτι του. Όμως το καλύτερο από όλα ήταν ότι δεν ήρθε μόνο μια φορά, ήρθε και δεύτερη, ήρθε και τρίτη. Συνολικά, 3 βράδια κοιμήθηκαν αγκαλίτσα. Ήταν τρισευτυχισμένος, μέχρι που τέλειωσε και η τρίτη νύχτα. Την άλλη μέρα ο Νίκος έφυγε νωρίς για τη δουλειά. Κάποια στιγμή την πήρε τηλέφωνο, αλλά εκείνη δεν το σήκωσε. Την ξαναπήρε, το ίδιο. Πέρασε μια εβδομάδα, τίποτα. Είχε φτάσει να κάνει 100 τηλεφωνήματα την ημέρα. Κάποια στιγμή τον πήρε εκείνη. Του μάσησε μια δικαιολογία, δεν ταιριάζανε, δεν ήθελε να ξεγελά τον εαυτό της, ήθελε να βρει κάποιον που να τη γεμίζει, δεν ήταν αυτός. Και τώρα ο Νίκος δεν είχε πρόβλημα σεξουαλικό. Μπόρεσε το ίδιο βράδυ να πεταχτεί στα γνωστά του στέκια και αργότερα να βρίσκεται στην αγκαλιά με μια εθέρια ύπαρξη. Άλλο τον απασχολούσε. Με τη Βάσο είχε συνουσιαστεί για 3 βράδια. Μετρούσε ή δεν μετρούσε για σχέση? Και αν ήταν σχέση, πώς να την έλεγε? Ωραίο όμως είναι. 3 night, στα, πολύ ωραίο. Μα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. 13 σκέφτηκε. Τώρα πάμε για 14 και χαμογέλασε. Αυτά άρεσκα δηλαδή χαμογέλασε. Βγάζει και πολύ ωραίο. Πολύ ευχάριστη ιστορία. Και όντως, πολύ προβληματισμό είχε τώρα. Ε. Έχουμε χρόνο να διαβάσω άλλο ένα. Φυσικά. Φυσικά έχεις. Δεν ξέρω αν τα διαβάζω καλά, λίγο στα σκοτώνω. Δεν πειράζει, αμένα πρώτη φορά. Συμβαίνει αυτά. Λοιπόν, αυτό έχει να σου πω κάτι. Ναι. Αυτές οι ιστοριούλες μπορούν να γίνουν και μικρά σκετσάκια. Ακριβώς, αν θεατροποιηθούν, ναι. Ναι, εγώ δηλαδή έτσι όπως διάβαζα αυτό με τον Νίκο, και είναι και αστείο, δηλαδή είναι αστείο όπου να το διαβάσεις. Προβληματισμό που είχε τώρα, λέγεται σχέση, αυτό ή λέγεται. Λοιπόν, έκτακτο δελτίο. Μπήκα στο σπίτι και διπλοκλείδωσα την πόρτα. Έριξα μια ματιά, ένα γύρο και ηρέμησα. Το σπίτι ήταν όπως το είχα αφήσει. Έψαξα τα συρτάρια μου. Το σώμα του εγκλήματος βρισκόταν εκεί. Έπρεπε να προσέχω πολύ. Η αστυνομία έκανε συλλήψεις, ακόμα και για μικρές ποσότητες. Και μέσα τα συρτάρια μου ήταν τίγκα. Επειδή οι ποσότητες ήταν μεγάλες, δεν θα με πήγαιναν μόνο για κατοχή, αλλά και για εμπορία, ενώ δεν είχα πουλήσει ποτέ, ούτε σκόπευα να το κάνω. Από τότε που βγήκα στην παρανομία, έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Κοιμάμαι και ξυπνάω με την ιδέα ότι μπορεί να με συλλάβουν. Όσοι έχουν μακριά μαλλιά και γένια, είναι ύποπτοι. Εγώ που είχα μαλλί μέχρι τη μέση, έχω κόψει τα μαλλιά μου κοντά. Ξυριζόμουν κάθε 3 εβδομάδες. Τώρα ξυρίζομαι κάθε μέρα. Τι να πεις, της κοντής καταστολής της φταίνει η τρίχης. Κάθε φορά που βλέπω αστυνομικούς, αλλάζω δρόμο. Αν δω περιπολικό, τρέμω. Αν έχει αναμένει τη ξυλίνα, ακόμα χειρότερα. Βλέπω τις ομάδες βίας και παρακαλώ τους 12 θεούς, τον Χριστό, τον Βούδα, τον Αλά, τον Κρίσνα και τη θεά Κάλλη να μην με σταματήσουν. Μια φορά που με σταμάτησε ένας και μου ζήτησε ταυτότητα, κατουρίθηκα πάνω μου. Ευτυχώς δεν με θεώρησε υπόπτω. Τελευταία, έχω αρχίσει να υποπτεύω με τους φίλους μου. Αν κάποιος μου ρωτήσει κάτι που μου φαίνεται παγίδα, τον αποφεύγω. Και επειδή οι παγίδες είναι πολλές, έχω αρχίσει να μην έχω φίλους. Έτσι. Κελάμε τώρα στο σπίτι μου. Να φοβάμαι, μην μου κάνω ξαφνικά και με συλλάβω. Το σκέφτηκα πολλές φορές να βάλω φωτιά και να κάψω τα πάντα. Αλλά το χέρι μου δεν πήγε.
Σκέφτηκα να τα παρατήσω. Αλλά είμαι πολύ εθισμένος για να καταφέρω κάτι τέτοιο. Για να γλιτώσω από την αγωνία και να στρέψω κάπως την προσοχή μου αλλού, άναψα την τηλεόραση. Ήρθε την εκπομπή, κάντε πόλεμο, και όχι έρωτα. Με καλεσμένη για σίγουρο διαζυγείο. Κάτι τέτοιες εκπομπές έβλεπε η πρώην σύζυγός μου και με χώρισε. Η ανακάλυψη της παρανομίας μου ήταν το πρόσχημα. Πάντα πίστευα ότι ήθελε να βρει μια καλή αφορμή για να φύγει. Και εγώ ο μαλάκας της την έδωσα. Σκεφτόμουν να αλλάξω κανάλι, όταν ξαφνικά η εκπομπή διακόπηκε και στην οθόνη είδα να εμφανίζεται με μεγάλα γράμματα το γνωστό έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Η δημοσιογράφος, εμφανώς αγχωμένη και με την αγωνία ζωγραφισμένη στο τέλεια μακιγιαρισμένο πρόσωπό της, ανακοίνωσε. Νεαρό συνελήφθη με μικροποσότητα ποιημάτων. Θα δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Υπενθυμίζουμε ότι η ποινή που επιβάλλεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ισόβια αποχή από το διάβασμα. Εκείνη την ώρα ακούστηκε η σιρήνα ενός περιπολικού. Βγήκα στο μπαλκόνι και κοίταξα στον δρόμο. Το περιπολικό είχε σταθμεύσει έξω από την πολυκατοικία όπου έμενα. Ήταν ολοφάνερο. Είχαν έρθει για μένα. Τα σιτάρια μου ήταν γεμάτα ποίηματα. Δεν έπρεπε να τα βρουν. Άρχισα να τα βγάζω από τα σιτάρια, μην έχοντα σκεφτεί ακόμα πού θα μπορούσα να τα κρύψω. Αλλά δεν πρόλαβα. Το κουδούνι χτύπησε δυνατά τρεις φορές και μια αυστηρή φωνή ακούστηκε. Αστυνομία, ανοίξτε, αλλιώς σας πάσω από την πόρτα. Βγήκα πάλι στο μπαλκόνι, ενώ ακουγόταν η πόρτα που έσφαλε. Μπροστά μου υπήρχε μόνο το κενό. Και πήδηξε. Δεν λέει. Α. Πήδηξε ή όχι τώρα, εγώ πώς θα ξέρω. Ε. Ωραία είναι ρε, εσύ, αυτά κάντε σκετσάκια. Είναι ωραία, μ' αρέσουνε. Και βγάζουν και γέλιο και προβληματισμό. Αυτός και καλά ήταν παράνομος γιατί έγραφε ποίηματα, γιατί ναι. Και καλά. Ναι, πρόσεξε όμως, μια εποχή που με το μακρύ μαλλί και αυτά λες τώρα και για μια εποχή που όντως τους κυνηγάγανε. Ναι, αλλά εγώ το πάω και σε μια εποχή που θα μπορούσε να είναι μελλοντική. Στο μέλλον. Ναι. Κοίταξε να κάποτε ρε παιδί μου. Ο Βάρνελς και αυτοί που λέμε τώρα είχαν ένα διωγμό αυτοί οι ποιητές κάποτε. Δεν τους ναι, για τα ποιήματα που για το είδος των ποιημάτων. Ναι. Ιδίως, ναι. Μπορείς όμως και. Το, ναι, και τώρα μπορεί να γίνει στο μέλλον, όντως. Να είναι ένα ποίημα σαν βόμβα, ας πούμε. Ακριβώς. Που ξεσηκώνει. Ακριβώς. Μα ξεσηκώνει η ποιήση. Δεν είναι λίγες οι επαναστάσεις που έχουν γίνει με, με πρωτοπόρους. Ακριβώς, που το είπαμε αυτό, θέλω να πω και δύο. Βέβαια, βέβαια, υπάρχει χρόνο. Το ένα είναι. Από το ζηλεύω τα βράχια πάλι. Τα βράχια. Τεράστια βράχια ορθώνονται με θάρρος. Δεν τα τρομάζουν κεραυνοί. Βροχές δεν τα φοβίζουν. Χίλιες ρογμές, βαθιές πληγές. Άνοιξε ο χρόνος στο κορμί τους. Στέκουν ορθά. Και ακόμα πολεμάνε να μην πέσουν. Τα ζηλεύω. Και θα πω και ένα από μνήμες, το οποίο λέγεται «Πόρτες κλειστές», βρίσκεται στην δική μου συλλογή «Πρόσωπα γνωστά», που βγήκε το 2011 της εκδόσης ΡΕΟ. Πόρτες κλειστές. Πόρτες κλειστές, μάταια χτυπάς να σου ανοίξουν. Έξω χιονιάς και παγωνιά, μέσα το τζάκι να ζεσταίνει. Και ούτε κατάλαβες πώς και γιατί σε κλείδωσαν απ' έξω. Χτυπάς γερά, φωνάζεις. Δεν σ' ακούνε. Μην περιμένεις. Πάρε τη βαριά. Πόρτες που δεν ανοίγουνε, τις πάνε. Μπράβο. Κι άλλο έχεις μου πες να μου διαβάσεις. Έχεις χρόνο. Έχουμε ένα 20 λεπτό, το έχουμε. Α, έχουμε ακόμα χρόνο. Έχουμε, άμα θες χρόνο. Ωραία. Και άμα θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Εμείς τώρα, εκτός ότι μας είπες για τη σημερινή βραδιά και κάθε δύο Τετάρτες, μας είπες στο blog το δικό σου που έχεις και που μπορούμε να μπαίνουμε και να διαβάσουμε κριτικές. Θες να μας τα ξαναπαναλάβεις. Για τα blogs, γιατί μπράβο, είναι ναι, σημαντικό. Ναι, ναι, γιατί από εκεί μέσα θα σε γνωρίζουμε περισσότερο, έτσι δεν είναι. Ναι, έχω δύο blogs. Το ένα blog λέγεται Ποιητικό Σταυροδρόμι. Το Ποιητικό Σταυροδρόμι είναι ένα blog το οποίο έχει αφιερώματα σε παλιότερους ποιητές. Τελευταία, για παράδειγμα, έκανα αφιερώμα στη Γαλάτια Καζαντζάκη. Και γενικότερα έχω κάνει για ποιητές, για το Ιγόγου, για το Βίρονα Λεοντάρι, για το Μάρκο Μέσκο, για τον Κλήτο Κύρου, για τον Νεγρεπόντι,
για πολλού κοίτα και πίτρε. Για το Μάνο Ελευθερίου έχω κάνει αφιέρωμα, για τον Θάνατο Ανεστόπουλο. Και πέρα από τα αφιερώματα, έχει σπάνια ποίηματα που δεν κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όπως για παράδειγμα το λυπηρό ποίημα του 18ου αιώνα. Και γενικά και άθρα από το πότε, αλλά τις περισσότερες φορές έχει αφιερώματα και ποίηματα. Επίσης, στο ίδιο blog συμμετέχουν με άθρα τους ο ποιητής Νίκος Σουδατζής και ο ποιητής Ειρήνος Μαράκης. Πέρα από το blog αυτό, έχουμε το blog Πόρτες Κλειστές. Το Πόρτες Κλειστές περιλαμβάνει ποίηματα νεότερων ποιητών, τα οποία τα επιλέγω εγώ, και περιλαμβάνει και διάφορες ποιητικές λογοτεχνίες που τις έχω βάλει ιδιαίτερα εκεί στο blog μου. Αλλά κυρίως και αυτό ρίχνει το βάρος στην ποιήση, δηλαδή τα περισσότερα που έχει είναι ποίηματα νεότερων ποιητών, το έχω διαλέξει εγώ σε μια ηλεκτρονική ανθολογία. Γιατί σήμερα, ας πούμε, να βγάλει κάποιος μια ανθολογία θα έχει δύο περιορισμούς. Ένας είναι ο οικονομικός περιορισμός, που πολλοί το κάνουν και μια εκμετάλλευση, ας πούμε, να πάρουν λεφτά από τη λογοτέχνη. Να σου πω κάτι, το ξέρεις, το Γλάρο, τον Τίνο το Γλάρο, τον ξέρεις, ναι, ξέρω, διακτυακά ή και από κοντά. Έχουμε γνωριστεί από κοντά. Είναι πολύ καλό παιδί. Ναι, το είναι πολύ είναι. Καλό παιδί ο Τίνος και μάλλον λίγο τον εκμεταλλεύονται τώρα, είδα. Έχω αντιληφθεί εγώ. Έχουν εκμεταλλευτεί δηλαδή κάποιοι τη γνώση του για να διχτούν αυτοί και δεν είναι ωραίο αυτό. Ο Ντίνος γράφει πάρα πολλά χρόνια. Είχε εδώ, είχε παρουσιάσει τα ποίηματά του. Είναι ένα παιδί που δεν γράφει, γράφει και σε προβληματίζει. Αυτό το παιδί δεν έχει οικονομική δυνατότητα να εκδώσει βιβλίο. Ακόμα δεν έχει εκδώσει βιβλίο. Δεν έχει κάνει ποιητική συλλογή ακόμα. Γιατί το παλικάρι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Ωραία. Εγώ είδα κάποιους όμως που πέσανε δίπλα του, πήραν από αυτόν, ναι, και προβληθήκαν αυτοί. Δεν μ' άρεσε αυτό εμένα. Δεν μ' αρέσουν κάποια πράγματα. Εγώ λοιπόν καμία προσπάθεια να... Και αυτό το παιδί δηλαδή, είναι ωραίο δηλαδή, αυτό το παιδί τώρα έτσι έπρεπε, κάτι τέτοια παιδιά σαν τον Τίνο, πρέπει να προβληθούν. Εγώ κάνω λοιπόν μια προσπάθεια, κάνω αυτή τη σαν ηλεκτρονική αθολογία και σε καμιά περίπτωση δεν το κάνω αυτό, αυτό γίνεται φιλοκερδός, γιατί είναι στο ίντερνετ, άρα μπορεί να είναι τσάμπα και μπορεί να γίνει έτσι. Απλά το και το τίτλο που έχω βάλει, Πόρτες Κλειστές, είναι σαν άλλο, πέρα από ότι υπάρχει ο μόνιμο ποίημα δικό μου, που το είπα πριν, είναι και σαν λογοπαίγνια, ας πούμε, ότι στις Πόρτες Κλειστές είναι ένα ανοιχτό blog το οποίο βάζει ποίηματα νεότερων ποιητών. Ναι. Και όταν λέμε νεότερο, εννοούμε σε δημιουργία, πάντα όχι σε ηλικία, Όταν λέω νεότερων, εννοώ. Γιατί ποιητών... και εγώ όταν λέω νέοι ποιητές και λογοτέχνες, ναι, αυτό εννοώ. Εννοούμε νέοι σε δημιουργία. Η ηλικία είμαστε όταν, πάντα νέοι. Ναι, όταν λέω νέα, εννοώ ποιητών οι οποίοι δεν είναι γνωστοί ποιητές που έγραψαν παλιότερα. Νέοι δημιουργοί. Γιατί γι' αυτό σου έχω το ποιητή πώς θα το δρόμει. Γι' αυτό ακριβώς θα διαχωρίζω έτσι. Αυτό εννοώ νεότερη. Κάποια παιδιά λοιπόν γενίες, δηλαδή, που θέλουν να παρουσιάσουν, ναι, τη δουλειά τους και δεν έχουν τη δυνατότητα και εκτός από το να το βάλουν, ξέρω εγώ, στην δικιά τους ιστοσελίδα, μπορούν να μπουν στο Πόρτες Κλειστές, Ωστόσο αυτό, αυτή την κυρία λέγω εγώ, μπορούν όμως και... Να στο στείλουν, να το δεις. Όχι μόνο αυτό, εγώ τους προτρέπω να κάνω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά σήμερα λογοτεχνικά blogs και ιστολόγια επίσης, sites, τα οποία έχουν, τα οποία λένε στείλτε μας και δημοσιεύουμε. Και δεν κλέπουν δηλαδή να βάλουν, βάζουν κανονικά τον ποιητή με το όνομά του, όπως είναι, και δημοσιεύουν. Μπορώ να αναφέρω πολλά. Υπάρχει το ΠΕΙΟΥ που το έχουν μια ομάδα με κεφαλή της Παυλίνα Μπαμπούδη. Υπάρχει το Μονόπλη που το έχει ο Αντώνης Τσόκος. Αυτά τι είναι δηλαδή, αυτά είναι... βάζω εγώ το ποίημα μου. Ναι. Δηλαδή ο καθένας στέλνει. Πανιάκτο, άρα έχουν αρχίσει και έχουν βγάλει πολλά, ναι, τώρα. Υπάρχουν πολλά blogs. Δηλαδή, θα σου πω κάτι τώρα, το 14 που ξεκίνησα εγώ την εκπομπή, ναι, και που μπήκα σε αυτό το τρυπάκι, γιατί τότε το σκέφτηκα, αρχές 15 άρχισα και βάζα τη... έφτιαξα αυτή τη στήλη λοιπόν, δεν υπήρχαν τόσα blog και τόσα αυτά, ναι, και τόσα... Τα
πρώτα blogs ποιήσει. Μέσα σε 5 χρόνια μου είναι υπερβολή. Τα πρώτα blogs ποιήσει ξεκίνησαν πολύ νωρί, ξεκίνησαν το 2008-2009 εκεί, αλλά ήταν πολύ λίγα. Στη συνέχεια διαδόθηκαν περισσότερο και σιγά σιγά άρχισαν να διοδόθηκαν περισσότερα. Τα δικά μου τα έφτιαξα το 12. Mm. Σε τέλη του 12. Οκτώβριο του 12 το ποινικό σαρκοδρόμιο και Δεκέμβριο του 12 το πρώτο κλειστέ. Ναι. Ωραία. Αυτά όμως θα πρέπει να τα βλέπουν και παιδιά στα σχολεία, δεν νομίζεις? Δεν νομίζεις ότι κάτι πρέπει να γίνει για τα παιδιά? Δηλαδή, αν και έχουμε φιλόλογους που είναι ψαγμένοι, που κοιτάνε να κάνουν έτσι. Έχω να απαντήσω σε αυτό. Είναι λίγοι, πολύ λίγες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμένα μου έτυχε να φωνάξει μια καθηγήτρια, και μάλιστα αυτό έγινε φέτο, στο 31ο γυμνάσιο Κυψέλη, στην τρίτη γυμνασίου. Γιατί είχε βρει το βιβλίο μου «Πρόγνωση καιρού», είχα αγοράσει 15 κίτρινα, τα είχα χαρίσει στα παιδιά και με φόραξε να μου κάνω ερωτήσεις στα παιδιά. Και έδωσα μια live συνέντευξη ουσιαστικά στα παιδιά, διάβασα ποίηματα τους και ήταν υπέροχο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό και μακάρι να το κάνουν. Αυτή την εμπειρία την ένιωσα εγώ στο σχολείο. Όταν έγραψα εγώ μια νουβέλα, έτσι σε πειραματικά που κάναμε, ένα ιδιωτικό σχολείο της Νέας Μύρνης, μια καθηγήτρια, επειδή εγώ ήμουν και σε οδιαβίου μάθησης, σκέφτηκε να φωνάξει ένα άτομο και πήγα. Περιττό, καλά ήταν δημοτικό. Περιττό να σου πω τώρα τις ζωγραφιές, τα αυτά που μου κάναν τα παιδιά δώρο. Ναι. Επειδή μιλάμε όμως για μισό τμήμα, γιατί το κάνω ολόκληρο τμήμα ήταν, εγώ έχω και μια άλλη εμπειρία. Για πέρας. Είχα πάει στην Βουλγαρία για ένα διεθνές λογοτεχνικό συνέδριο. Εκεί μας πήγανε και εκεί σε σχολείο και μάλιστα βρέθηκα 2 φορές σε σχολείο στην Βουλγαρία. Ναι, πρέπει να έχει τα σχολεία. Οι αίθουσες ήταν γεμάτες και γενικά είδα ότι και οι μεγάλοι και οι μικροί διαφορούσαν πάρα πολύ για την ποιήση. Δηλαδή υπήρχε μια έτσι πολύ πιο στοχευμένη κίνηση για να αρέσει η ποιήση και στα νεότερα γενιά και στα σχολεία. Ενώ στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ πιο σπάνιο, πολύ δεν πιο... είναι, όχι, εμείς εδώ το έχουμε θάψει, ενώ έπρεπε να το προωθήσουμε, γιατί εντάξει, αμήν τι άλλο υποτίθεται ότι είμαστε του πολιτισμού, των γραμμάτων και όλα αυτά, και στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχουν, φτιάχνουμε θεατρικές ομάδες, ωραία, θα έπρεπε κάποιοι καθηγητές έτσι να φτιάχνουν, να κάνουν project λογοτεχνίας, δηλαδή να βάζουν τα παιδιά σε αυτό το τρυπάκι. Δεν είναι μόνο η σχολική εφημερίδα. Δηλαδή, και τα παιδιά να τα προβληματίσουν σε αυτά. Εντάξει, ξέρω, εγώ πάντως μικρή δεν το είδα. Στο παιδί μου που το μεγάλωσα δεν το είδα. Τώρα βλέπω με τις ανεψυχές μου λίγο, δεν βλέπω κάτι να γίνεται ακόμα στα σχολεία. Λίγα σχολεία είναι που πρέπει να είναι ο καθηγητής. Ακριβώς, εκείνη η καθηγήτρια δηλαδή ήταν... να είναι ψαγμένη, να της αρέσει. Αλλά και η καθηγήτρια. Όπως και με τα θεατρικά στα σχολεία, μα δεν είναι η καθηγήτρια να της αρέσει να ασχοληθεί, δεν... Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε κάτι ακόμα. Φυσικά. Λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα απ' όλα ένα ερωτικό και μετά θα διαβάσω και κάτι σε παραδοσιακό στίχο που γράφω και σε παραδοσιακό στίχο, απλά συνήθως το γράφω σε περισσότερο σε ελεύθερο. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα κάτι σε ελεύθερο στίχο. Φιλί και δάκρυ. Ήταν σαν μέλι το φιλί, γλυκάθηκε ο νους και δεν ξεχνά. Αγάπησε η καρδιά και δεν μπορεί πια να μισήσει. Ήταν το δάκρυ σαν διαμάντι, το μάτι θόλωσε και δεν μπορεί να δει. Έπεσε το δάκρυ στο φιλί, το δάκρυ κόλλησε και δεν μπορεί να φύγει. Και έγινε το φιλί σκληρό σαν πέτρα. Mm. Τραγουδάκι. Είναι μια μέρα που τελειώνει, πριν προλάβει καν αρχίσει. Μια φωτιά που θες να ανάψεις, μα που κάποιος θα στη σβήσει. Είναι μια λύρα που δεν παίζει, μια νότα που δεν τραγουδιέται, μια σιωπή που σου μιλάει και μια μνήμη που ξεχνιέται. Είμαι εγώ που θα καπνίζω, που τα βράδια δεν κοιμάμαι, που τα πίνω να ξεχάσω, μα που πιότερο κοιμάμαι. Έτσι. Όχι, είναι ωραία τα... Εγώ ποιο να διαβάσω έτσι να μου κάνει να κλείσουμε με ένα...
Μια τρύπα στο βουνό. Το τραύμα. Ένα τραύμα πληγώνει το χέρι σου. Ο πόνος σου βλερός σε γονατίζει. Το αίμα στάζει κόκκινη γραμμή. Το έδαφος ποτίζει. Κι αν προσπαθείς πάλι εσύ να μην θαυμάσω, πώς και γιατί, να μην θυμάσαι πώς γιατί τραυματίσες το χέρι σου, σε χειραψία που λαχτάρισες να δω. Κι ας προσπαθείς πάλι εσύ να μην θυμάσαι, πώς και γιατί τραυμάτισες το χέρι σου, σε χειραψία που λαχτάρισες να δώσεις. Έδωσες το χέρι σου και στο δαγκώσαμε και πόνεσαι. Μικρά, μικρά και περί αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Θεοχάρη, του Θεού χάρη, θα επιμένω. Είναι τιμή μου που ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να αυτό που είπαμε με κλειστές τις κάμερες, να μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Να συμπαρουσιάζουμε μαζί νέους ποιητές και λογοτέχνες. Εντάξει, θα μου λες εσύ και θα έρχεσαι εδώ να παρουσιάζουμε κάποιους δικούς σου φίλους. Ευχαριστώ και για την πρόταση. Βέβαια. Βέβαια, σε τιμάει, γιατί είναι και αυτό ένα συν που θα το βάλουμε αργότερα στο βιογραφικό μου. Λοιπόν, και εγώ θα σου κάνω κριτική στο πρώτο, το που θα βγάλεις τώρα εδώ. Τα βιβλία. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, δηλαδή είναι κεφάτο, είναι... Βλέπω και τώρα, βλέπω και από τις επικεφαλίδες, πώς να σου το πω, από τους τίτλους. Έχει και που σε προβληματίζουν μικρές ιστοριούλες και όμως έτσι ευχάριστες. Αυτό γράφει στο πιστόφυλλο. Μικρά διηγήματα που μπορεί να προκαλέσουν γέλιο, κλάμα ή προβληματισμό. Όντως έτσι είναι όμως. Οι ήρωες είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, ίσως και να τους έχουμε συναντήσει. Μερικές φορές χρειάζεται πολλά ψέματα για να πούμε την αλήθεια. Η ομοιότητα με πρόσωπα ή πράγματα μπορεί να είναι συμπτωματική, αλλά τα γεγονότα είναι η ίδια και η πραγματικότητα. Η ίδια πραγματικότητα. Μπράβο. Σωστό, 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 σωστό. Είναι ωραίο αυτό, μου αρέσει πολύ. Και γενικά βλέπω ότι είσαι ένα άτομο με πολύ πλούτο εσωτερικό. Και είναι τιμή μου που σε έχω γνωρίσει και που μπορεί να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, στο χέρι σου είναι. Στο χέρι σου είναι. Αναλαμβάνεις κάθε τελευταία Τετάρτη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πω ότι θα φύγουμε τώρα να πάμε άλλοι για το θέατρο, για το θέατρο Βράχος, για να πάμε να δούμε Παλαιστίνους και Κρήτες που χορεύουμε μαζί για την ειρήνη. Και γενικά και παλεύουμε το κριτικό με το Παλαιστίνιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Είναι ωραία. Γιατί είναι αυτό που λέμε τώρα, πώς παντρεύουμε την ποιήση. Μα η μουσική, η ποιήση, ο χορός είναι ένα πράγμα. Και είναι ωραία αυτά, γιατί εμπνέεσαι κιόλας, γιατί από ένα στίχο από αυτούς μπορεί να εμπνευστείς εσύ και να βγάλεις έτσι, ναι. Ναι, και είναι και ωραίος λαός. Είναι ωραίοι άνθρωποι. Άλλοι θα πάρουμε το δρόμο για το κεραμικό 82, πύλιο 82, για τις βραδιές ελληνικές ποιήσεις. Ποιητικές αρρυθμίες, ολιγητή αρρυθμία, όπως είναι. Ποιήση, δεν θυμάμαι κάτι άλλο να σας πω προς το παρόν. Σας αγαπώ πολύ. Την άλλη Τετάρτη θα είναι καλός μήνας